τα 3,5 τελευταία χρόνια η χώρα είχε τη μεγαλύτερη ένταση με την Τουρκία που είχε ποτέ στην ιστορία της. Ξέρετε ότι είχαμε φτάσει σε κακές στιγμές με την Τουρκία πολλές φορές, αλλά όχι για τόσο μακρά περίοδο. Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν είχε γίνει η εισβολή στην Κύπρο και ο Αττήλας Δία τον Αύγουστο του 1974, μετά από 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ετσεβίτ και τον Δεμπιέρ. Το 1996, το 1987, σε όλες τις κρίσεις με την Τουρκία, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, μιλούσαμε μαζί τους. Αυτή τη φορά έχουμε 3,5 χρόνια διαρκή κρίση. Αλλά νομίζω τα έχουμε καταφέρει μια χαρά, έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι σχέσεις μας θα πάρουν σειρά. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι καλύτερες παρά ποτέ. Έχουμε βάλει την Αλεξανδρούπολη στο παγκόσμιο χάρτη και τώρα σας πω και κάτι άλλο για τους μεγαλύτερους. Θυμάστε πάλι ότι ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής πάλευε για το 7-10. Κάθε 10 οπτικά συστήματα στην Τουρκία να δίνονται 7 στην Ελλάδα. Τώρα η αναλογία είναι 10-0. Εκτός από τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε με τις ΗΠΑ, υπογράψαμε για αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Εκτός από τα Ραφάλ και εκτός από τις φρεγάτες. Η αμυντική συμφωνία δεν υπογράφηκε μόνο επειδή πήραμε τα οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα έχει ξαναπάρει οπλικά συστήματα από τη Γαλλία. Είχαμε πάρει τα Μοιράζ F1 του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα Μοιράζ 2000 επί Ανδρέα Παπανδρέου, είχαμε πάρει τις Κομπατάν 2 και 3. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα έχει αμυντική συμφωνία με τη μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.